Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια στα παιδιά που το τόλμησαν και φέραν το TEDx στην Πάτρα. Συγχαρητήρια στους συνομιλητές, συγχαρητήρια και στον Άρη που ήξερε, ήταν πολύ διαβασμένο σε όλους, για όλους. Εγώ υπόσχομαι να είμαι σύντομος και η ιστορία μου να είναι λίγο διαφορετική. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο. Δεν έχω να παρουσιάσω καινοτομίες, δεν έχω να παρουσιάσω επιτυχίες, αλλά έχω να παρουσιάσω μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική ιστορία. Όπως είπε ο Άρης, είμαι ο Δημήτρης Κοντοπίδης, είμαι 32 χρονών και η δικιά μου πορεία στο άγνωστο ξεκίνησε στην ηλικία των 8 ετών, όταν μου είπαν ότι πάσχω από κυστική ίνωση. Τι είναι κυστική ίνωση, πού την κόλλησα, πώς το έπαθα, είναι τα πρώτα ερωτήματα που είχα. Όπως οι περισσότεροι, δεν ήξερα ούτε εγώ τι είναι αυτό. Η κυστική ίνωση, λοιπόν, είναι κληρονομική νόσος, η πιο συχνή κληρονομική νόσος στη Λευκή Φυλή. Τι σημαίνει κληρονομική? Όλοι θα ξέρετε τη μεσογειακή αναιμία. Όταν βρεθούν δύο φορείς, υπάρχει 25% πιθανότητα να γεννηθεί ένα παιδί με κυστική ίνωση. Είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσος, όπως είπα. Πόσο συχνή? Για να πούμε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 500.000 φορείς. Δηλαδή γεννιούνται 60 παιδιά το χρόνο. Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό? Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με προγεννητικό έλεγχο. Βέβαια, αυτό πρέπει να ξέρεις το πόσο σημαντική είναι αυτή η νόσος για να κάνεις τον έλεγχο. Δηλαδή, όταν πηγαίνουν στον γυναικολόγο οι νέες μητέρες, θα πρέπει να είναι ενήμερες το πόσο άσχημη, αν θα μπορούσε κανείς να πει, ή σοβαρή είναι αυτή η ασθένεια. Και γιατί είναι σοβαρή αυτή η ασθένεια? Γιατί είναι θανατηφόρος. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα θεραπεία. Και όπως είπε και ο Άρης, υπολογίζεται τα έτη στην Ελλάδα να είναι 25 με 30 έτη που μπορεί να ζήσει κανένας. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημέρωση για να μην γίνονται γεννήσεις και να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για τους ασθενείς που υπάρχουν σήμερα. Όταν μπαίνεις λοιπόν στην εφηβεία, αρχίζουν τα κλασικά ερωτήματα, τα επαξικά που έχεις και συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους υπόλοιπους συμμαθητές σου. Δηλαδή, το πρόγραμμα που υπάρχει είναι να διαβάζεις για πανελλήνες, να ξενυχτήσεις, να περάσεις το πανεπιστήμιο, να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, να πάρεις προϋπηρεσία για να είσαι ένας επιτυχημένος νέος στα 25 σου και να ξεκινήσεις τη ζωή σου. Στα 25 σου. Δηλαδή, θα έχεις προλάβει, αφού δεν θα ζήσεις μετά τα 25, για ποιο λόγο να τα κάνεις όλα αυτά? Έτσι λοιπόν, τότε πρέπει να πάρεις τη γενναία απόφαση να ζήσεις παραβλέποντας όλα αυτά τα προγνωστικά, σαν να μην υπάρχουν. Έτσι λοιπόν κι εγώ. Διάβασα, έδωσα πανελλήνες, πέρασα στα τρία γραφιστικής, σπούδασα, τελείωσα, ήθελα να πάω και Εράσμους, όπως οι περισσότεροι από εσάς. Δούλευα σε μπαρ για να βγάλω τα χρήματά μου και στο 7ο έτος, επειδή δουλεύοντας έχανες πολλά μαθήματα, πήγα στην Ισπανία, στην Καλών Τεχνών, γύρισα και συνέχισα να σπουδάσω στην αρχιτεκτονική. Σπούδαζα και στο 3ο έτος πήρα και την πρώτη μου επίβλεψη, καθώς δεν χρειάζεται πτυχίο για να μπορέσεις να αρχίσεις να δουλεύεις και να ψάχνεις ένα καλύτερο μέλλον. Φτάνει όμως αυτό? Δηλαδή, στην αρχιτεκτονική, όπως κάποιοι από εσάς είστε εδώ, φοιτητές, σχεδιάζουμε όμορφους ποιοτικούς χώρους για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δίπλα σου υποφέρει, μπορείς να συνεχίσεις να το παραβλέψεις αυτό και να φτιάχνεις αυτά τα όμορφα σπίτια που μπορεί κανένας, αν μην μπορεί, να μείνει μέσα, είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών, είτε οτιδήποτε άλλο? Όταν ο συνασθενής σου υποφέρει, δεν έχεις κάποια ευθύνη? Εγώ λοιπόν κατάφερα και έδωσα μέρες στη ζωή μου, κατάφερα, πέρασα πολύ καλά, πήγα ταξίδια, όμως κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσεις και να δεις το διπλανό σου. Ο συνασθενής μου λοιπόν ανακαλύπτω ότι είναι ακόμη στο άγνωστο. Υπάρχουν συνασθενείς μου που φύγαν στα 16, συνασθενείς μου που φύγαν στα 18 και όλο αυτό επειδή η πολιτεία αδιαφορούσε, επειδή δεν υπήρχε ενημέρωση και σύνολα αυτά ήρθε και η οικονομική κρίση, όπου άρχισαν και κλείναν υποδομές και απειλούνταν οι ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Τι κάνεις λοιπόν εκεί? Αναλαμβάνεις να δράσεις και αναλαμβάνεις την κοινωνική σου ευθύνη. Έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε κάποιοι συνασθενείς, μπήκαμε, οργανωθήκαμε στο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης που είναι και αρχίσαμε να διεκδικούμε το ακατόρθωτο. Και γιατί ακατόρθωτο? Όταν, ας πούμε, κλείνανε και συγχωνεύονταν κλινικές, εμείς ζητήσαμε, απαιτήσαμε και μας δόθηκε στο Σουμανόγλιο μια ολόκληρη πτέρυγα με 11 θαλάμους. Τι άλλο κάναμε? Τον καιρό των απολύσεων, γιατί ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι χρήματα δεν υπήρχαν και γίνονταν οι απολύσεις, και με τις αξιολογήσεις τώρα που ακούγονται και
απειλούν, ας πούμε, με απολύσεις, εμείς καταφέραμε και κάναμε πρόσληψη γιατρού. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μεταμοσχεύσεων. Καταφέραμε, οργανωθήκαμε και στο κέντρο στην Αυστρία που στέλνουμε ασθενείς, φέτος τριπλασιάσαμε τους προμεταμοσχευτικούς ελέγχους. Έτσι λοιπόν, ναι, καταφέραμε το ακατόρθωτο, όταν μία χούφτα άνθρωποι πήραμε σοβαρά την ασθένειά μας και δράσαμε. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις συλλόγους ασθενών είναι ότι όλοι είναι εθελοντές. Στον εθελοντισμό λοιπόν, η μεγάλη πρόκληση είναι να εισάγεις τον επαγγελματισμό. Δηλαδή να έχεις αποτελεσματικό έργο. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας για να έχεις επαγγελματικό έργο. Έτσι λοιπόν, δώσαμε μεγάλη σημασία στην καμπάνια ευαισθητοποίησης και φτιάξαμε μια διαφορετική καμπάνια ευαισθητοποίησης από αυτές που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Η καμπάνια ονομάζεται «Η κάθε μας ανάσα ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας». Το πρώτο πράγμα που βρήκαμε είναι ένα σύνθημα που να μας εκφράζει απόλυτα σαν ασθενείς. Κυριολεκτικά για τους καθημερινούς μας αγώνες και μεταφορικά, καθώς η ανάσα μας είναι το πρώτο που χάνουμε, καθώς φεύγουμε από αναπνευστική ανεπάρκεια. Τι άλλο κάναμε? Μέσα από αυτό το σύνθημα καταφέρουμε να έχουμε μια διακριτική ενημέρωση. Δηλαδή δεν βάζουμε ότι πάσχουμε από κυστική ίνωση. Έχουμε αυτό το σλόγγαν που παραπέμπει σε αυτή την νόσο. Σε κάθε μας προϊόν που φτιάξαμε υπάρχει το site cysticfibrosis.gr. Οπότε μέσα από αυτά τα προϊόντα καταφέρνουμε και μεταδίδουμε τη γνώση με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα. Βγαίνεις στους δρόμους, κάνεις τις καμπάνιες σου με τα περίπτερα. Κάναμε ένα ποδηλατικό γύρο την Παγκόσμια Μέρα Κυστικής Ίνωσης και μεταδίδεις το μήνυμά σου ταυτόχρονα με την ενημέρωση. Φτιάξαμε ένα e-shop, όπου κάνοντας δωρεά καταφέρεις να έχεις αυτά τα προϊόντα. Και δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, αλλά αυτό λέγεται συναστηματικά φωτοτισμένο προϊόν. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι θα θέλαμε να φορέσουμε μια ωραία μπλούζα, όλοι θα θέλαμε να πάρουμε μια κούπα. Όμως όταν ξέρεις ότι το προϊόν που ψωνίζεις έχει ταυτόχρονα και κοινωνικό έργο, κατευθείαν έχεις αυτό το διπλό αποτέλεσμα που είχαμε ως στόχο. Και το καταφέραμε γιατί την πρώτη μας εκδήλωση που κάναμε, καταφέραμε να μαζέψουμε 3.000 ευρώ σε δωρεές. Το σημαντικότερο όμως που έχουμε καταφέρει είναι το εξής. Στις φωτογραφίες που είδατε προηγουμένως, να το πάω προηγουμένως, είναι η Λένα. Είναι 17 χρόνια και περιμένει για μεταμόσχευση. Εδώ πέρα είναι η Ρούλα που έχει παιδί με κυστική ίνωση. Εδώ πέρα είναι η Λιάνα. Είναι 19 χρονών και σπουδάζει νομική. Πρωτοστατούν οι ίδιοι ασθενείς για να μεταδώσουν το μήνυμα στους συνασθενείς τους. Και αυτό γιατί? Γιατί η έλλειψη ενημέρωσης και η απόκρυψη της ασθένειας είχε ολέθρια αποτελέσματα στις θεραπείες τους. Έτσι λοιπόν βγαίνουμε μπροστά και αποδεικνύουμε ότι σε σοβαρό αυτό νόσημα κάποιοι τολμούν και έχουν στόχο. Η κάθε τους ανάσα να είναι ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά τους. Αυτά λοιπόν για την καμπάνια που καταφέραμε και κάναμε σαν ασθενείς με κυστική ίνωση, που σίγουρα όμως η κυστική ίνωση είναι μία από τις υπόλοιπες σπάνιες παθήσεις. Οι σπάνιες παθήσεις είναι μερικές χιλιάδες. Το επόμενο βήμα λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι κάναμε στην κυστική ίνωση, στις υπόλοιπες σπάνιες παθήσεις, να καταφέρουμε και την ενημέρωση και την οικονομική ενίσχυση των υπόλοιπων ασθενών. Αυτά λοιπόν από μένα και αν ήθελα να κρατήσετε κάτι, είναι το εξής. Όλοι ξέρετε ότι αν είχατε 48 ώρες ζωής ακόμα, πολύ πιθανό να μην ήσασταν εδώ. Σίγουρα δεν θα μιλάγατε όπως μιλάτε τώρα στη μητέρα σας, στον φίλο σας και δεν θα κάνατε αυτά που κάνατε. Θα είχατε άλλα κριτήρια. Εγώ λοιπόν σας προτείνω να δώσετε ζωή στις μέρες σας, να βγείτε έξω και να τις ζήσετε. Αυτά.